Καλησπέρα και καλό απόγευμα φυσικά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε σήμερα κάτι ελαφρώς διαφορετικό, κάτι που αποτελεί καθημερινή συνήθεια των Αμερικάνων και τα τελευταία χρόνια έχει εισχωρήσει και στην Ευρώπη και πόσο μάλλον και στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο τρώγεται αργά το πρωί και υποκαθιστά το μεσημεριανό. Λοιπόν, είναι το brunch. Brunch, μια λέξη η οποία προέρχεται από το breakfast αλλά και το lunch. Εξού και το brunch. Πρόκειται λοιπόν για πλούσιο, ουσιαστικά γεύμα, είναι κάτι ενδιάμεσο, θα το έλεγα δεκατιανό. Έχει πάρα πολλά τυριά, έχει και η καλμυρά, έχει αλαντικά. Είμαστε εδώ στην Κρήτη, έχουμε σύγκλινο, έχουμε απάκι. Κάπως έτσι θα παίξουμε και εμείς σήμερα με μια στραπατσάδα. Λοιπόν, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λιπαρά και καλός φίλος για το hangover. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Θα κάνουμε σεραϊκή ή αλλιώς θεσσαλονικιώτικη μπουγάτσα, πλούσια, κρέμα, αρωματική με βανίλια, αυγά πανεύκολη και θα την αχνίσουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Θα κάνουμε ανοιξιάτικη φρούτο σαλάτα, γιαούρτι καρύδια, πλούσια κι αυτή, με φράουλες, με μπανάνες, θα έχουμε και ένα χυμό από ροδάκινο ή μήλο, θα σας δείξω στη συνέχεια. Και επίσης θα κάνουμε μπρουσκέτες με παξιμάδια, δύο διαφορετικά. Το ένα παξιμάδι είναι με σπανάκι και ρίγανη και το άλλο με ντομάτα και ελιά. Θα κάνουμε μπρουσκέτες με ανθότυρο. Θα βάλουμε και ντοματίνια στο φούρνο να τα καραμελώσουμε, να απελευθερώσουν τα σάκχαρά τους και θα τελειώσουμε με στραπατσάδα, με σύγκλινο, λαχανικά, μανιτάρια, επίσης πλούσια, θρεπτική, για να ολοκληρώσουμε το brunch. Να δούμε λοιπόν υλικά για την μπουγάτσα και να ξεκινήσουμε να τη φτιάξουμε, να τη βάλουμε στο φούρνο για να είναι έτοιμη προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Υλικά. Ένα πακέτο φύλλο βυρητού ή κρούστας, 200 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος για την κρέμα. 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 αυγά, 1 λόβο βανίλιας. Και για την επικάλυψη, κανέλα, σκόνη και ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και φυσικά να βάλουμε το γάλα, φρέσκο γάλα, στην κατσαρόλα να έρθει σε σημείο βρασμού. Φρέσκο γάλα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε λιώσει το βούτυρο, έχουμε φύλλα βυρητού ή κρούστας. Τα βυρητού είναι τα ιδανικότερα. Και θα πάρουμε τώρα μια μπασίνα, πάλι πολλές φορές σας έχω κάνει μια τύπου πατησερή. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Αλευράκι. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα βάλουμε αλεύρι και δεν θα βάλουμε corn flour. Λοιπόν, ζάχαρη, αλεύρι, τα αυγά. Σας έχω πει πολλές φορές να τα βιάζετε σε ένα πιατάκι πρώτα και να βλέπετε αν τυχόν έχουν πέσει τσόφλια ή ακόμα και αν είναι χαλασμένα. Βανίλια, λοβό που σας δίνω ή βανιλίνη μέσα στο γάλα. Τα αυγά εδώ. Τέλεια. Και θα πάρουμε τώρα, θα περιμένουμε το γάλα να έρθει σε σημείο βρασμού και θα ανακατέψουμε τα αυγά, το αλεύρι και τη ζάχαρη να ομογενοποιηθούν, να γίνουν μια κρέμα. Θα ρίξουμε τα 3 τέταρτα εδώ, θα ανακατέψουμε και μετά συνέχεια πάλι στην κατσαρόλα για να τα φέρουμε στο σημείο που θέλουμε, στο σημείο που θα τα κάνουμε κρέμα. Μπουγάτσα. Λοιπόν, τι είναι η μπουγάτσα? Μπουγάτσα ουσιαστικά είναι το φύλλο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να παίξουμε ακόμα και με κιμά, ακόμα και με σπανάκι, με κρέμα. Στην Κρήτη έχουμε την μπουγάτσα με μυζήθρα, με γαλομυζήθρα, με διάφορες γεύσεις. Ήθιστε και έχει ξεκινήσει από τις Σέρες, είναι η λεγόμενη σεραϊκή μπουγάτσα. Στη Θεσσαλονίκη την τρώνε καθημερινά ακόμα και μετά από ένα καλό ξενύχτη, γιατί υπάρχει και άλλη μυρί, με κιμά, με σπανάκι, με τυρί. Αυτό θέλουμε. Να γίνουν ένα, να δώσω λίγη ένταση στη φωτιά. Μια φράτη ωραία κρέμα με βανίλια.
Αν πάτε στο Μπαχαράδικο Κάραβελ θα πάρετε ένα λοβό βανίλιας. Αν πάλι έχετε στο σπίτι σας μια απλή βανιλίνη, βάλτε μια απλή βανιλίνη. Λοιπόν, αυτό. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά. Θα πάρω το γάλα, θα ρίξω όπως σας είπα εδώ τα 3 τέταρτα. Θα το αφήσω πάνω. Δύο ένταση. Και πάμε τώρα εδώ, μισό λεπτό όμως γιατί λέρωσα λίγο. Λίγο γαλατάκι έπεσε έξω. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι τύπου πατισερή. Αλεύρι, 180 γραμμάρια, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά ολόκληρα, 1 λίτρο φρέσκο γάλα. Μόλις έρθει λοιπόν σε σημείο βράζουμε, το βάζουμε, βάζουμε τα 3 τέταρτα εδώ. Τις προάλλες κάναμε με corn flour που κάναμε την κρέμα για το εκμεκ με το τσουρέκι, την οποία αρωματίσαμε φυσικά με μαστίχα γιατί ήταν πολύτικο. Εδώ πρόκειται να κάνουμε μια κρέμα μπουγάτσας. Θα είναι λίγο πιο ελαφριά γιατί θα συνεχιστεί και θα ψηθεί μέσα στο φούρνο μαζί με το φύλλο. Πάμε τώρα να το βάλουμε μέσα. Ανακατεύω, να μην κολλήσει συνεχόμενα και από τα τυχώματα φυσικά. Θέλω να την κάνετε, θέλω να τη δοκιμάσετε. Είναι πανεύκολη, προθερμασμένο το φούρνο. Στους 170 θέλει 45 με 50 λεπτά, το πολύ μία ώρα. Αν βάλετε, ας πούμε, στους 150 με 160 θα χρειαστεί μια ώρα και κάτι, αλλά εκεί θα πετύχετε το ιδανικό ψήσιμο, θα γίνει crispy, θα γίνει όπως πρέπει το φύλλο. Θα την αφήσετε κανένα μισά ώρα, 20 λεπτά, ίσα ίσα λίγο να καθίσει, να δέσει το μείγμα, γιατί όταν θα βγει θα είναι αρκετά ρευστό. Θα την κόψετε σε μπουκές ή ακόμα και σε μερίδες, θα την αχνίσετε με ζάχαρη, άχνη και με κανέλα. Λοιπόν, και επειδή σας λέω ότι αυτή τη συγκεκριμένη μπουγάτσα πρέπει να την κάνετε, γιατί είναι αυτή που θα σας εντυπωσιάσει και εσάς, αλλά και όσους θα τη δοκιμάσουν, θα σας δώσω τρεις φορές τα υλικά σήμερα και η δεύτερη θα είναι αυτή μέχρι να γίνει η κρέμα. Δείτε πάλι υλικά. Ένα πακέτο φύλλο Βυρητού ή Κρούστας, 200 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος για την κρέμα. 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 αυγά, 1 λόβο βανίλιας. Και για την επικάλυψη, κανέλα, σκόνη και ζάχαρη άχνη. Η μορφή της κρέμας που θέλουμε είναι αυτή. Δεν τη θέλουμε να δέσει πάρα πολύ για τον εξής λόγο. Πρώτον, θα ψηθεί μαζί με το φύλλο και σας είπα και πριν, όταν θα κρυώσει θα πάρει ακριβώς αυτή τη συνοχή που θέλουμε. Αν βάζαμε λίγο παραπάνω αλεύρι και τη δέναμε πιο πολύ, αυτή και φυσικά όταν θα κρυώσει πάλι θα δέσει πιο πολύ. Αλλά πόσο μάλλον όταν θα ψηθεί μαζί με το φύλλο. Την αφήνουμε στην άκρη. Πολλές φορές επίσης, και θα σου ξαναπώ, αν θέλετε ή ανακατεύετε ανατακτά χρονικά διαστήματα, εγώ θα την αφήσω εδώ δίπλα μου, θέλει να κρυώσει φυσικά, ή σελοφάνω από πάνω να μην πιάσει την πέτσα την κρούστα και την αφήνουμε μισή με μία ώρα για να κρυώσει. Βουτυράκι καλό, λιωμένο. Θέλει κανονικά ένα χαμηλό ταψί, ένα ταψί εδώ ας πούμε, τετράγωνο. Τώρα αν δεν έχετε, αυτό συνήθως τα έχουν τα ζαχαροπλαστεία, μη σκάτε. Πάρτε ένα τέτοιο τύπου, ρίξτε βούτυρο. Σας είπα πάρτε καλό βούτυρο και όχι μαργαρίνη. Ένα βούτυρο αγελαδινό. Στον πάτο. Φύλλο κρούστας ή βυρητού. Το βυρητού είναι το ιδανικό, αλλά σπανίζει, δεν το βρίσκεται τόσο εύκολα. Και απλώνουμε το πρώτο, να πάει εδώ στα τυχώματα. Λοιπόν, ωραία, δεν πειράζει που έπεσε. Θα βάλουμε ένα ακριβώς αντίθετα από τη φορά αυτού. Θα κάνουμε ένα σταυρό.
Αυτό. Τα μισά φύλλα, λοιπόν, θα τα βάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Βουτυρώνοντας, ένα λεπτό, να φέρω λίγο πιο κοντά εδώ, να με διευκολύνει. Βουτυρώνοντας ή έτσι βροχιδών με το πινέλο και φυσικά να πηγαίνουμε στα τυχώματα. Αυτό εδώ. Πατάτε με τα, πατήστε με τα δάχτυλα ελαφρά για να μην τρυπήσουμε το φύλλο. Γιατί είναι, αν μάλλον είναι αυτό αέρινο και ψηλό, φανταστείτε πώς είναι το βυρητού. Είναι ακόμα πιο αέρινο, ακόμα πιο πολύ προσοχή θέλει. Δοκιμάστε, σας έχω πει, και ακόμα κάντε και μια αλμυρή μπουγάτσα με φύλλο βυρητού. Σπανακόπιτα ουσιαστικά θα την πείτε, αλλά αν βρείτε φύλλο βυρητού, είναι το ιδανικό για να κάνετε μια μπουγάτσα με σπανάκι, ακόμα και με κιμά. Γιατί πολλοί το διακομωδούνε όσον αφορά την μπουγάτσα, αλλά η αλήθεια είναι μία και είναι εξής, ότι η μπουγάτσα είναι το φύλλο, το αέρινο φύλλο. Και σας είπα και πριν ότι στην Κρήτη κάνουμε μεγάλο μυζήθρα, που είναι εξίσου εξαιρετική. Βούτυρο πολύ, να πάει παντού και κυρίως στα τυχώματα, για να βοηθήσει να ψηθεί και να γίνει τραγανό το φύλλο. Η κρέμα δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα αποκτήσει νοχή ψήνοντας. Ψήνοντάς την μαζί με το φύλλο στο φούρνο, στους 170 σας είπα. Ωραία. Λοιπόν, θέλει να βάλω τα μισά. Σας δίνω πόσα φύλλα. Την κρέμα. Και μετά, από πάνω, όχι κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως για να καλύψει την επιφάνεια του ταψιού. Τώρα το βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να το κλείσουμε μετά σαν φάκελο, να το εγκλωβίσει μέσα. Και όταν τη βγάλουμε να μην χυθούνε. Να μην χυθεί η κρέμα μάλλον. Και σας δίνω μάλλον τα υλικά σήμερα. Σας την έχω δώσει δύο φορές και άλλη μία. Για να γράψετε την πανεύκολη. Τι μας πήρε τώρα εμάς εδώ? Τίποτα. Μόνο για το στήσιμο είναι. Η κρέμα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και τη συγκεκριμένη κρέμα, άμα την κάνετε και τη βάλετε σε μπολάκια και τη βάλετε να κρυώσει στο ψυγείο με κανελίτσα από πάνω, θα τη λατρέψουν και τα παιδιά σας. Λοιπόν, για να δω λίγο, θα βάλω άλλα δύο, θα ρίξω την κρέμα και θα σας δώσω πάλι τα υλικά για να ρίξω εγώ τα υπόλοιπα και θα την βάλουμε στο φούρνο. Ωραία. Με το πινέλο κρατήστε εδώ όπως κάνω εγώ και πάτε κατά αυτόν τον τρόπο για να μην φύγουν εδώ στις γωνίες. Και βάλτε το βούτυρο. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα, να ρίξω την κρέμα. Και εσείς να δείτε πάλι για τρίτη φορά, έχετε την ευκαιρία για τρίτη φορά να σημειώσετε τα υλικά για την μπουγάτσα. Την πανεύκολη, αλλά την πετανόστιμη μπουγάτσα. Σας είπα, ή με φύλλο βυρητού ή ακόμα και με ένα καλό φρέσκο φύλλο κρούστας. Λοιπόν, κρέμα, δείτε τι τώρα. Λοιπόν, ανακατεύω και έχει ήδη αποκτήσει καλύτερη συνοχή από ό,τι ήταν πριν. Δεν είναι τόσο κρεμόδες. Φανταστείτε τώρα αυτή να κρυώσει εντελώς. Να πάρω ένα κουτάλι, να πάρω αυτή την κουτάλα για να δείτε τι σας λέω. Λοιπόν, δείτε. Δεν ήταν ακόμα πιο ρευστή. Θα κρυώσει, θα πήξει πιο πολύ. Θα ψηθεί. Θα πήξει ακόμα πιο πολύ και όταν τη βγάλετε από το φούρνο την μπουγάτσα, μισή ώρα τουλάχιστον είσαστε να σταθεροποιηθεί μάλλον και μετά την κόψετε να την αχνίσετε με άχνη ζάχαρη και με κανέλα. Λοιπόν, δείτε λίγα να ρίξω εγώ την κρέμα, να βάλω και τα υπόλοιπα και όταν γυρίσετε να την βάλουμε στο φούρνο μαζί.
Σεραϊκή μπουγάτσα. Ένα πακέτο φύλλο βυρητού ή κρούστας, 200 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος για την κρέμα. 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 αυγά, 1 λόβο βανίλιας. Και για την επικάλυψη, κανέλα, σκόνη και ζάχαρη άχνη. Τρίτη φορά υλικά για απίθανη μπουγάτσα σεραϊκή ή θεσσαλονικιώτικη ή σαλονικιώτικη. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δείτε το. Δεν θα την κόψουμε. Αν την κόψουμε, τη χάσαμε. Θα την ψήσουμε όπως είναι. 160, 170, το πιο πολύ 45 λεπτά με μία ώρα να γίνει τραγανό, να γίνει όπως θέλουμε, τραγανό το φύλλο, γιατί το φύλλο και η κρέμα είναι και το βούτυρο που θα κάνουν διαφορετική και πεντανόστιμη την μπουγάτσα. Έχω προθερμασμένο φούρνο. 170-160 κάπου εκεί. Θα τα αφήσω, θα το ελέγχω και όταν βγει θα την αφήσουμε επίσης λίγο στην άκρη να κάτσει και σας είπα, άχνη ζάχαρη, κανελίτσα και έτοιμη για να πάρουμε δύναμη. Το δεύτερο, γιατί σήμερα έχουμε, είπαμε, ένα μικρό αφαίρεμα στο brunch, σας είπα τι εστί brunch, κάτι ενδιάμεσο μεταξύ μεσημεριανού αλλά και πρωινού, ένα πλήρες ουσιαστικά γεύμα ή και πρωινό για να συνεχίσετε δυνατά και full ενέργεια την ημέρα σας. Θα κάνουμε λοιπόν άνοιξη, ανοιξιάτικη φρούτο σαλάτα. Εδώ είμαστε. Με φρούτα από το Βατόμουρο. Βατόμουρο στην Ηρών Πολυτεχνείου. Έχω προμηθευτεί grapefruit, διάφορων ειδών μήλα. Πάτε και πάρτε φρεσκότατα φρούτα, φράουλες φυσικά. Φράουλες εδώ και αυτές τις έχω πλύνει καλά, μπανάνες. Έχω πλύνει λοιπόν τις φράουλες και κάντε το κι εσείς κατά τον εξής τρόπο. Σε μπόλικο νερό έχω πάρει αυτή εδώ την μπασίνα, έχω βάλει κρύο παγωμένο νερό, το έχω βάλει μέσα τις φράουλες, μέσα στο ψυγείο για μία ώρα και ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζω το νερό. Κάντε το για να έχετε την καθαριότητα, μάλλον να απολυμάνετε τις φράουλες όπως ακριβώς πρέπει. Αλλάξτε πολλά νερά, σε πολύ νερό, σε μια μεγάλη μπασίνα, σε ένα μπολ, στο ψυγείο για 1-2 ώρες. Τα φρούτα επίσης τα έχω πλύνει καλά, μα πάρα πολύ καλά, και δεν θα τα καθαρίσω, τα ψιλοκόψω εδώ στην μπασίνα. Έχω ανανά, βάλτε φρέσκο ή ακόμα μια καλή κονσέρβα μαζί με λίγο από το σιρόπι. Ένα χυμό που εσείς θα διαλέξετε, θέλετε ροδάκινο, θέλετε μήλο, θέλετε πορτοκάλι. Ό,τι αγαπάτε, βάλτε. Λοιπόν, έτοιμοι για να φτιάξουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, την φρούτο σαλάτα, την ανοιξιάτικη, γιαούρτι, καρύδια, στο ποτήρι, στήσιμο και ενέργεια, υλικά. Ανοιξιάτικη φρούτο σαλάτα. 3 μπανάνες, 3 πορτοκάλια, 3 κόκκινα ή πράσινα ή ανάμεικτα μήλα, 1 κονσέρβα ανανά ή φρέσκο, 1 κούπα φράουλες ψιλοκομμένες, 1 κούπα καρύδια, χυμό ροδάκινο ή μήλο ή της αρεσκίας μας, σαντιγί ή γιαούρτι προαιρετικά. Έχω κάνει μια σχετική προετοιμασία και συνεχίζω να κόβω. Φραουλίτσες. Έχουν μείνει 2-3. Σας είπα πριν πώς να τις πλένετε. Πολύ καλά. Βανίλιες. Πάμε να κόψουμε για την υπόλοιπη. Μήλα, ζαγορίν, φούτζι, μπανανόμηλα. Τα πάντα στο Βατόμουρο. Και φυσικά εξαιρετικά λαχανικά. Grapefruit, πορτοκάλι, ανανά δεν πήρα, πήρα κονσέρβα. Όχι γιατί δεν έχει καλό ανανά στο Βατόμουρο, αλλά γιατί ήθελα να πάρω και λίγο το σιροπάκι για να δώσω μια έξτρα γεύση στην φρουτοσαλάτα μου, μαζί με το χυμό που θα βάλω, που θα είναι μήλου, γιατί έχουμε ήδη αρκετές ποικιλίες από μήλα. Έχω βάλει απ' όλα, θα βάλω και μπανάνα, 2 μπανανούλες. Και την μπανάνα τη θέλουμε, πρέπει μάλλον να την τρώμε όπως είναι αυτή εδώ. Εδώ, αυτό δείτε. Όσο πιο πολύ μαυρίζει, τόσο πιο πολύ όρημη και πιο πολύ νόστιμη είναι η μπανάνα. Μην τις τρώτε πράσινες, γιατί δεν τρώτε μπανάνα. Τρώτε κάτι άλλο, δεν έχει καμία γεύση. Όπως επίσης, όταν την τρώτε άγουρη, θέλει 6-7 ώρες για να γίνει όλη η ζύμωση μέσα στο στομάχι σας και αυτό την κάνει δύσπεπτη και δεν τυχονεύει τόσο εύκολα το στομάχι. Οπότε να την παίρνετε
πάνω που αρχίζει και μαυρίζει και είναι μαλακή να την πατάτε, σαν και αυτή εδώ που είναι ιδανική τώρα. Κόψτε τις εφέτες ή ακόμα και κατά αυτόν τον τρόπο. Να, αυτή εδώ τώρα, ας πούμε, είναι τέλεια. Γι' αυτό και δεν τη φάω εγώ. Απίθανη. Τέλεια. Μπανάνες έχουμε και στην Κρήτη εξαιρετικές. Ωραία. Τι δεν έχω βάλει, να κόψω λίγο και... το grapefruit, που μοιάζει σαν σαγκουίνι, αλλά δεν είναι σαγκουίνι. Είναι grapefruit. Δύο διαφορετικές. Το κίτρινο και το συγκεκριμένο αυτό εδώ, το οποίο μοιάζει το κόκκινο grapefruit, που μοιάζει πάρα πολύ, όπως πολύ καλά τονίζει από μέσα ο φίλος μας ο Κώστας. Έχει πολλούς χυμούς. Από εδώ, παίρνετε τα φιλετάκια κατά αυτόν τον τρόπο. Πάνω από την πασίνα να πάρετε και τους χυμούς. Έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο grapefruit, πατήστε το εδώ να φύγουν όλοι οι χυμοί. Είναι ελαφρώς στιφό, με μια έτσι πιο δυνατή υπόξινη γεύση. Πάμε να πάρουμε και το πορτοκάλι. Θα το καθαρίσουμε και αυτό. Και βέβαια, εδώ, αν δεν φάνε τα παιδιά σας ή αν δεν τη φάτε αυτή την φρουτοσαλάτα για lunch, βέβαια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να προσθέσετε ένα καλό κονιάκ ή ένα καλό λικέρ μαζί με όλους αυτούς εδώ τους χυμούς που θα βγάλουν τα φρούτα, αλλά και το χυμό που θα βάλουμε μέσα και το σιρόπι. 3-4 ώρες μέσα στο ψυγείο θα κατεβάσουν όλα τα υγρά και θα φάτε το πιο δροσιστικό, την πιο δροσιστική φρουτοσαλάτα και για απόγευμα και για πρωινό και για βραδινό μαζί με γιαούρτι, ανανά. Αλλά πρέπει φυσικά να μείνει τουλάχιστον, σας λέω, 3-4 ώρες για να βγάλει, να βγάλουν όλα τους τα ζουμιά, τα υγρά, την οστιμιά, τα φρούτα, να κάνει τη δουλειά. Ο χυμός που θα ρίξω τώρα μέσα, να βάλετε ένα κονιάκ ή ένα λικέρ που αγαπάτε εσείς. Λοιπόν, να βάλω και λίγο από το σιρόπι, να κόψω και τον ανανά, τον υπόλοιπο, να βγάλω τα φιλέτα από το πορτοκάλι. Να βάλω από πάνω ένα σελοφάν, το βάζω στο ψυγείο και όταν τελειώσουμε σε ποτηράκι με γιαούρτι και να δείτε υλικά. 3 μπανάνες, 3 πορτοκάλια, 3 κόκκινα ή πράσινα ή ανάμεικτα μήλα, 1 κονσέρβα ανανά ή φρέσκο, 1 κούπα φράουλες ψιλοκομμένες, 1 κούπα καρύδια, χυμό ροδάκινο ή μήλο ή της αρεσκίας μας, σαντιγί ή γιαούρτι προαιρετικά.